Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Βόικο Μπορίσοφ στην Ελλάδα, στην Καβάλα, σε μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας, αν και δεν μπορεί να είμαι πολύ αντικειμενικός γι' αυτό. Θα ήθελα να τον καλωσορίσω και να τον ευχαριστήσω που ήρθε σήμερα στην Καβάλα και μάλιστα σε μια μέρα σημαντική για τη Βουλγαρία, σε μια επέτειο εθνική της επανένωσης της Βουλγαρίας και άρα να το συγχαρώ και για την εθνική τους επέτειο και να πω ότι αυτή τη μέρα έχουμε και εδώ μια πολύ σημαντική, ιστορική σημασία θα έλεγα, συμφωνία για τη συνανάπτυξη της περιοχής μας, για την κοινή πορεία ανάπτυξης και προόδου των δύο χωρών. Така, бих искал сърдечно да приветствам с добре дошъл министър-председател на България, господин Борисов, за още един път в Гърция и тук в Кавала, един от красивите градове на нашата страна. Благодаря му особено и искам също така да му пожелая всичко най-хубаво по повод националния празник на България, на Съединението на България. И в този исторически ден ще се подпише един договор важен за развитието не само на нашите две страни, но и на региона. Η συνεργασία της Ελλάδας με τη Βουλγαρία είναι κέρια σημασίας, κομβική σημασίας και για τις δύο χώρες, αλλά θα έλεγα και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ίσως και ένα πρότυπο συνεργασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι καταφέρνουμε να δημιουργούμε θετικές εξελίξεις σε μια σειρά από κέρια ζητήματα. Сътрудничеството между Гърция и България е от особено значение за двете страни и за региона, тъй като посредством него постигаме позитивни резултати по редица кардинални въпроси и именно за това можем да представляваме и пример за подражение. Στον τομέα της ενέργειας ανοίγουμε νέους ορίζοντες για τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, όπως διαφαίνεται και από τις συναντήσεις των Υπουργών Ενέργειας των δύο χωρών. Μία από αυτές αναμένεται αύριο να διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, όπου συζητάμε και προχωράμε με γοργούς θα έλεγα αριθμούς, τόσο τον άξονα IGB, όσο τον κάθετο άξονα διασύνδεσης και μεταφοράς φυσικού αερίου, όσο και τον σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Също така в областта на енергията откриваме нови хоризонти за енергийната карта на Европа. Това става ясно и от срещите на министрите на енергетиката. Утре ще се състои една такава среща в Александрополис и там се разискват усилено с бързи ритъми въпроси, свързани с IGB, с газопровода, терминалите, откриването и така нататък. Στον τομέα των μεταφορών εργαζόμαστε από κοινού στη βάση της αναβάθμισης του δικτύου μεταφορών και συγκοινωνιών ανάμεσα στις δύο χώρες και αυτό νομίζω ότι αναδεικνύει μια σειρά από μεγάλες, νέες μεγάλες ευκαιρίες για το εμπόριο, το τουρισμό και συνολικά θα έλεγα ευκαιρίες και μια προοπτική οικονομικής άνθησης των δύο χωρών. Също така в областта на транспорта. Подготвяме съвместно основата за рехабилитацията на мрежата за транспорт и превози в района, създавайки нови големи шансове за търговията, туризма и общо бих казал тласък за икономическия разцвет на нашите две страни. Αλλά και στον τομέα της κοινής αντιμετώπισης κρίσεων, στον τομέα της ασφάλειας, η συνεργασία μας είναι ουσιαστική. Όπως στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ πιο έντονη, η συνεργασία μας άνοιξε νέες προοπτικές για τον πολιτικό διάλογο σε κρίσιμα ζητήματα στην περιοχή μας. Да кажа също така, що се отнася до съвместното справяне с кризи, както тази с бежанците и мигрантите, която през последните години бе много остра.
имаме сътрудничество, откривайки по този начин нови перспективи за политическия диалог по кризисни въпроси, които занимават региона ни. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πω, μάλιστα μετά και από την σύνοδο που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη τον περασμένο Ιούλη, την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Βουλγαρίας-Σερβίας, ότι αυτή η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες αποκτά και μια περιφερειακή δυναμική. Και εν ώψη της επόμενης τετραμερούς αυτή τη φορά συνόδου στη Βάρνα, όπου θα συμμετάσχει και η Βουλγαρική Ρουμανία, Ελλάδα-Βουλγαρία-Ρουμανία στη Βάρνα, αρχές Οκτωβρίου, διαμορφώνεται μια δυναμική γύρω από τον άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας που αποκτά μια σημαντική περιφερειακή δυναμική. Да кажа също така, че е ясно това сътрудничество Гърция и България. Вече се здобива с една много важна регионална динамика и това не е преувеличение да го кажа, че стана ясно още по време на тристранната среща на високо равнище в Солун между Гърция, България и Сърбия. А също така и предстоящата сесия, четиристранна сесия, която ще се състои във Варна наскоро, с участието на Гърция, на Румъния и на Сърбия. И това оформя една нова динамика по тази ос, която ние сме създали, стабилна ос, Гърция и България. Трябва да дойда на по-две логи за тази симфония, която υπογράφηκε преди на по-лиго от δύο υπουργούς μεταφορών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Πρόκειται για την σιδηροδρομική διασύνδεση τριών σημαντικών, των σημαντικότερων λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας, του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Θεσσαλονίκης, με τρεις σημαντικές πόλεις της Βουλγαρίας, του Ρούσε, στο Δούναβι ποταμό, και της Βάρνας και του Μπουργκάς, δύο σημαντικών λιμανιών της Βουλγαρίας στον Εύξεινο Πόντο. Така, позволете ме сега да кажа и няколко думи за договора, важния договор, който бе подписан днес. Договорът, който ще реализира жп свързването на три важни големи пристанища в Гърция, Александрополис, Кавала, Тесалоники, с съответно три големи пристанища, това на река Дунава на Русе, на Варна и на Бургас. Και θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμη έργο υποδομών. И да кажа, че това не е още един инфраструктурен обект. Πρόκειται για ένα έργο ιστορικής σημασίας, τεράστιας, οικονομικής, εμπορικής και γεωπολιτικής αξίας. Това е един проект с огромно значение. Ένα έργο που ικανοποιεί διαπιστωμένες ανάγκες δεκαετιών. Това е един проект, който удовлетворява констатирани нужди от десетилетия наред. Αναβαθμίζει τις συνδυασμένες μεταφορές και τις υποδομές στις χώρες μας. Издига нивото на интермодалните превози и инфраструктурите в нашите страни. Προσελκύει νέες παραγωγικές μονάδες και ενισχύει τις υπάρχουσες. Привлича нови производителни предприятия и подкрепя на същите. Και θα έλεγα ότι θα αποτελέσει έναν πολύ ισχυρό μοχλό ανάπτυξης και διευκόλυνσης εμπορευματικών ροών και μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. И да кажа, че този договор съставлява един целия лост за развитието и улесняването на движението в региона като цяло. Στην πραγματικότητα ανοίγουμε νέους εμπορικούς δρόμους και επεκτείνουμε το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, συνδέοντας το Αιγαίο με το Δούναβι και τη Μαύρη Θάλασσα. По въпроса става въпрос за един много важен проект, който по същество свързва Αιγαίσκο море с Дунава. Είναι ένα μεγάλο βήμα, ώστε οι βαλκανικές χώρες, η γειτονιά μας δηλαδή, να μετατραπεί σε έναν ευρωπαϊκό χώρο οικονομικής ευημερίας υπό συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας. Да кажем, че това е още една голяма стъпка, така че балканските страни, нашия дом, т.е. да се превърне в европейско пространство на економическо благоденствие при условия на сигурност и стабилитет. Στο μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα, που
υπέγραψαν πριν από λίγο οι Υπουργοί Μεταφορών των δύο χωρών, προβλέπεται και η ίδρυση διακρατικού φορέα υλοποίησης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής γραμμής από τη Θεσσαλονίκη ως το Ρούσε της Βουλγαρίας. Да кажем също така, че меморандумът за сътрудничество, който бе подписан между от двамата наши министри на транспорта, предвижда и създаването на съвместно дружество за реализиране и управление на ЖП линията от Тесалоники до Русе в България. Θα έλεγα ότι με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιλέγεται για πρώτη φορά στην περιοχή μας αυτή η διαδικασία υλοποίησης ενός σπουδαίου έργου υποδομής, που έχει βεβαίως και ξεχωριστή βαρύτητα και σημασία, μιας και θα αναλυφθεί από κοινό φορέα των δύο χωρών και όχι από κάθε χώρα ξεχωριστά στο κοινό της, στο δικό της έδαφος. И да кажа тук, че с подкрепата на Европейската комисия за първи път се следва тази процедура за реализирането на един инфраструктурен обект. И това е от особено значение, тъй като този орган, съвместен орган от двете страни, заедно ще управляват изпълнението на проекта, а не всяка една страна по-отделно на своя територия. Θα μου επιτραπεί να πω και μια κουβέντα για την πόλη που μας φιλοξενεί, για την Καβάλα, μια πολύ σημαντική πόλη και ένα σημαντικό λιμάνι στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η σιδηροδρομική διασύνδεση που έλειπε, για δεκαετίες, ήταν ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, θα την αναβαθμίσει, θα δώσει άλλη δυναμική στο λιμάνι, άλλη δυναμική εμπορευματική, αλλά και δυναμική τουριστικής ανάπτυξης. Да кажа и няколко думи за Кавала, този важен, хубав град на Северна Гърция, но и за цяла Гърция, който се издига се нивото на града с ЖП връзката, която липсваше десетилетия наред, нещо, което придава нова динамика на града и на района. Имаме, липон, αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με γοργούς ρυθμούς, με ενεργό συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πολιτική και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει η χώρα και η περιοχή μας. И така, ясно е, че Гърция напредва с бързи ритъми, с дейно участие в европейската политика, оползотворявайки възможностите, които има страната ни и регионът. Με συγκεκριμένο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό υποδομών και με ανθρώπους που υλοποιούν αυτό το σχεδιασμό, όχι με πολλά λόγια, όχι με μεγάλα λόγια, αλλά με σκληρή δουλειά. Така, и да кажа, че напредваме с конкретен национален стратегически план за инфраструктурите и хората, които реализират проектите, без големи думи, но полагайки усилен труд. Επίσης, με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό είμαστε σε μια κοινή γραμμή αποφασιστικότητας να αντλήσουμε, να εξαντλήσουμε τις μεγάλες δυνατότητες που δίνονται στις δύο χώρες μας από τη συνεργασία μας και από την αξιοποίηση της γεωπολιτικής δυναμικής αυτής της συνεργασίας. Така, да кажа също така, да благодаря българския премиер, че ние имаме обща линия на решение и се възползваме от големите шансове, които се открояват тук за оползотворяването на геополитическите преимущества. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να τον ευχαριστήσω που βρίσκεται σήμερα στην Καβάλα για να υπογράψουμε αυτή την ιδιαίτερη σημασία συμφωνία. Още един път да благодаря, че е тук с нас, за да подпишем този особено важен договор. Και να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί προς όφελος των δύο λαών, προς όφελος της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής. Και να πω ότι η Βουλγαρική Προεδρία που έρχεται στο πρώτο εξάμεινο του 2018 για μας είναι μια Προεδρία που την αισθανόμαστε και δική μας. Είναι μια Βαλκανική Προεδρία και θα συνεργαστούμε στενά ώστε να έχει απόλυτη επιτυχία.